Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που ακούμε συχνά και που έρχεται και στο μυαλό μας συχνά. Πού βρίσκεται ο Θεός όταν περνάμε μέσα από αρρώστια? Πού βρίσκεται ο Θεός όταν περνάμε μέσα από κακουχίες? Η απάντηση δυσκολεύει όταν αναρωτιόμαστε και συνολογιζόμαστε ότι πού βρίσκεται ο Θεός όταν περνάμε μέσα από ασθένεια για την οποία δεν έχουμε φταίξει σε τίποτα. Δεν έχουμε κάνει κάτι το οποίο να προκαλέσει αυτή την ασθένεια. Μπορεί να μην είναι ασθένεια, μπορεί να είναι να είναι ατύχημα, μπορεί να είναι δυστύχημα. Γιατί συμβαίνει το κακό όλο αυτό γύρω μας? Εγώ θα σας πω μόνο τη μικρή μου εμπειρία. Δεν είμαι ο φιλόσοφος του 2021 για να σας δώσω τις απαντήσεις και ούτε νομίζω ότι υπάρχει κάποιος, αλλά ίσως και να υπάρχει που εγώ να μην το ξέρω τουλάχιστον. Αν θέλει να μας συστηθεί και να μας πει ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, το Νοέμβριο του 2020 αισθάνθηκα μία μικρή αδιαθεσία και πήρα τηλέφωνο στη δουλειά. Είπα στον προϊστάμενο ότι αισθάνομαι αδυναμία και αφού πήρα στο γιατρό τηλέφωνο μου είπε εφόσον βρισκόμαστε μέσω μιας μεγάλης πανδημίας και υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα τα οποία μου το ανέφερα στο τηλέφωνο μετά από ερωτήσεις που μου έκανε, μου είπε να κάτσω 2 εβδομάδες σπίτι. Έτσι λοιπόν είπα και στο αφεντικό, 2 εβδομάδες στο σπίτι. Μετά από 4 μέρες το πράγμα χειροτέρεψε. Ο πυρετός δεν κατέβαινε. Παίρνουμε τηλέφωνο στο γιατρό. Μας λέει ότι θα έρθει, αλλά δεν ερχότανε. Πέρασαν 1 ώρα, 2 ώρες, 3, 4, 5, 6. Πέρασε γύρω στο 8 ώρο. Ο πυρετός, αντί να κατεβαίνει, ανεβαίνει και ανέβαινε. Η σύζυγός μου λέει δεν μπορώ να κοιτάζω άλλο τον πυρετό να σε λιώνει, γι' αυτό θα φωνάξω τον ασθενοφόρο. Έτσι και έγινε. Το ασθενοφόρο ήρθε σε 5 λεπτά, μας πήρε στο νοσοκομείο και μου κάνανε κατευθείαν ένα γρήγορο τεστ για τον κορονοϊό. Το γρήγορο αυτό τεστ ακολουθήθηκε από ένα PCR τεστ και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα από το πρώτο γρήγορο τεστ είδαμε ότι ήταν το τεστ θετικό. Κατευθείαν μου κάνουν και δεύτερο γρήγορο τεστ, μετά από λίγο βγαίνει και εκείνο θετικό και μου κάνουν ακόμη ένα τεστ γρήγορο το οποίο και εκείνο βγήκε θετικό. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι κάνουν σωστή δουλειά στα νοσοκομεία, παρόλο που πολλές φορές εμείς έχουμε την τάση να νομίζουμε και να σχηματίζουμε γνώμη για κάτι που παρόλο που δεν έχουμε εμπειρία, νομίζουμε ότι είναι και έτσι. Έτσι λοιπόν, έχουμε την τάση να λέμε ότι οι γιατροί τα κάνουν όλα λάθος, οι γιατροί τα κάνουν όλα στα γρήγορα, οι γιατροί τα κάνουν όλα στα βιαστικά. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι γιατροί το ίδιο και υπάρχουν σε όλους τους κανόνες και κάποιες εξαιρέσεις. Εμείς πριν πάμε στο νοσοκομείο κάναμε προσευχή και είπαμε ο Κύριος γνωρίζει το μικρόβιο, ο Κύριος γνωρίζει τον οργανισμό μου, ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα, άρα αυτός το επιτρέπει. Θα μου πείτε μήπως έφταξες εσύ κάπου και έγινε αυτό, μήπως δηλαδή προκάλεσες εσύ τον ιό να έρθει σε σένα. Δεν νομίζω, γιατί τα μέτρα τα κρατούσαμε. Ευλαβικά μπορώ να πω, αν και ποτέ δεν μπορώ να πω επ' της άλλης πλευράς ότι ήμασταν 100% μέσα στα μέτρα. Κάποιες φορές, θελημένα και μη, αφήσαμε περιθώριο στον ιό να μας βρει. Γι' αυτό άλλωστε και με βρήκε. Και μας βρήκε. Τώρα από πού, δεν ξέρω ακριβώς. Και το άλλο. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος πάνω στον πλανήτη ο οποίος να πει ότι εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα, γι' αυτό και ο Θεός δεν μπορεί να μου κάνει κάποιο είδος παιδαγωγικής? Ούτε και αυτό συμβαίνει. Εγώ νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη της χάρης. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας πέφτουμε. Όλοι μας κάνουμε λάθη και κανένας δεν μπορεί να πει πάνω σε αυτόν τον κόσμο ότι ξέρεις τι, εγώ στη ζωή μου δεν έχω κάνει ποτέ ούτε ένα λάθος. Αυτό καταρχήν θα καταργούσε τη θυσία του Σταυρού, τη θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό, γιατί ο Χριστός λέει πως όλοι αμάρτησαν, όλοι στερούνται της δικαιοσύνης που ο Θεός
Απαιτεί. Ωραία. Εφόσον λοιπόν ο Θεός ξέρει και το μικρόβιο, ξέρει και τον οργανισμό μου, άρα το επιτρέπει. Για ποιο λόγο το επιτρέπει, πού να ξέρω εγώ. Το θέμα είναι πρέπει να ξέρω ή δεν πρέπει να ξέρω. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ξέρω. Αυτό που πρέπει όμως να ξέρω είναι ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Το χαρακτήρα του Θεού δεν θα τον ανακαλύψω εγώ σήμερα για να σας τον πω. Το χαρακτήρα του Θεού θα τον ανακαλύψετε εσείς στο βιβλίο που έχετε στο ράφι σας, κατά πάσα πιθανότητα, και που λέγεται Αγία Γραφή. Τα 66 βιβλία. Δεν είναι ένα βιβλίο, είναι 66 βιβλία. Δύο μεγάλοι τόμοι, η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη όλη η ιστορία, όλο το νόημα είναι ο Μεσσίας θα έρθει. Προσέξτε, αυτός που θα κάνει τα θαύματα, τα μεσιανικά, τα λεγόμενα, αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Και η Καινή Διαθήκη μας περιγράφει τη ζωή του Μεσσία μέσα από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, τους τέσσερις συγγραφείς του Ευαγγελίου και στη συνέχεια την θεολογία των Ευαγγελίων που είναι οι, έτσι πολύ χοντρά, οι επιστολές. Και τα σχατολογικά βέβαια που είναι η Αποκάλυψη. Πέρα τούτου, δεν θα σας πω τώρα εγώ εκ νέου ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Ο χαρακτήρας του Θεού βρίσκεται εκεί, μέσα στα βιβλία, μέσα στις Άγιες Γραφές. Είμαι πεπισμένος όμως εγώ που έχω διαβάσει την Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι ο αγαθός. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός απόδειξε την καλοσύνη του και την αγαθότητά του στο πρόσωπο του Υιού του και έκανε το έργο του ύψιστο που δεν χωράει το μυαλό του ανθρώπινο να αντικαταστήσει τον αμαρτωλό με τον αναμάρτητο και να τιμωρήσει τον αναμάρτητο έτσι όπως έπρεπε να τιμωρήσει τον αμαρτωλό. Εγώ σήμερα τι όφελος έχω από αυτό? Απλούστατα, το τετέλεστε του Σταυρού ανήκει σε μένα, τετέλεστε, τελείωσε το έργο της σωτηρίας. Όλα αυτά που εγώ χρωστούσα εξαιτίας των παραβάσεων του νόμου του Θεού, 10 εντολές και οι υπόλοιπες 600 και βάλε στη συνέχεια, όλες αυτές οι παραβάσεις που έκανα πληρώθηκαν για να μπορούν και να συγχωρεθούν. Δεν συγχωρούνται έτσι απλά, όπως πουλάνε κάποιες θρησκείες, οπωσδήποτε και όσο οποιοδήποτε όνομα και αν κουβαλάνε αυτές οι θρησκείες στην πλάτη τους. Μπορεί να λέγονται και χριστιανικές, δόγματα, διάφορα κτλ. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να μην λέγονται χριστιανικά δόγματα και να λέγονται άλλα που βρίσκονται στην Ασία, στην Αμερική, στην κάπου αλλού, δεν ξέρω. Αυτός ο Θεός της Αγίας Γραφής πλήρωσε για να συγχωρέσει. Δεν συγχωρεί έτσι. Εφόσον λοιπόν είμαι πεπισμένος εγώ για αυτό το γεγονός, ότι όχι μόνο ο Θεός συγχωρεί, αλλά πλήρωσε με ένα τόσο ακριβό κόστος για να ελευθερωθώ εγώ από το βάρος των παραβάσεών μου, τι μου μένει να σκεφτώ για αυτόν τον Θεό? Ότι είναι αγαθός. Να αναγνωρίσω δηλαδή αυτό που στην πραγματικότητα είναι. Όχι να το αποδώσω τίτλους που εμένα μου αρέσουν ή δεν μου αρέσουν. Τώρα όμως που βρίσκομαι στο κρεβάτι, τι θα πρέπει να πω? Όταν λοιπόν με βάλανε μέσα στην εντατική, επειδή μετά από λίγο που με πήραν στο νοσοκομείο και μετά από τα 3 αυτά τεστ, η κατάστασή μου χειροτέρευε. Το οξυγόνο είχε πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και με βάλανε μέσα στην εντατική. Μετά από λίγο με βγάλανε από την εντατική γιατί καλυτέρευε το πράγμα, αλλά μετά από λίγο πάλι στη συνέχεια, καθώς παρακολουθούσαν το οξυγόνο στο μόνιτορ, είδαν ότι το οξυγόνο είχε πέσει πάρα πολύ, ανησυχητικά πολύ, τόσο που απειλούταν η ζωή μου και αν δεν βρισκόμουν στο νοσοκομείο, η κατάσταση θα δυσκόλευε τόσο πολύ που τέλος πάντων θα έχανα τη ζωή μου κατά πάσα πιθανότητα. Με βάλανε λοιπόν ξανά μέσα στην εντατική και από την εντατική αυτή βγήκα λοιπόν μετά από 2 μήνες. Όλη αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος φρικτή. Φρικτή. Η λέξη φρίκη προέρχεται από το σχήμα που κάνουν τα νερά της θάλασσας επάνω στην επιφάνεια όταν φυσάει λίγο αεράκι, φρίκι, ανατριχύλα, απελπισία, απόλυτη εξάρτηση από αυτούς που βρίσκονται γύρω σου, απόλυτη ανικανότητα για το οτιδήποτε. Έτρωγα χωρίς τη χρησιμοποιώ το στόμα μου. Έπινα χωρίς να μπορέσω να καταπίνω. Όλα μου τα παρέχανε, όπως ξέρετε, για να μην σας τα περιγράφω τώρα εδώ, με τεχνικούς τρόπους. Μετά από λίγο μου βάλανε σε τεχνητή καταστολή γιατί η κατάσταση πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Μπαίνω μέσα στην καταστολή, το τεχνικό κόμμα
και με σηκώνομαι μέσα από αυτό το τεχνικό κόμμα μετά από 3 εβδομάδες. Μετά από 2 εβδομάδες αυτοί προσπάθησαν να με ξυπνήσουν από το κόμμα, αλλά ο οργανισμός μου αντιδρούσε άσχημα, τελείριο και διάφορα άλλα τα οποία γράφει μέσα το καταστατικό και ο φάκελος, τα οποία ακόμη δεν έχω διαβάσει. Έχουν περάσει 8 μήνες και δεν τα έχω διαβάσει. Και δεν ξυπνούσα μετά από τη δεύτερη εβδομάδα. Το πλάνο ήταν 2 εβδομάδες ακόμα και μετά. Μετά τέλος πάντων την τρίτη εβδομάδα, και ενώ δεν το περίμεναν και τόσο ότι θα τη γλίτωνα, γιατί μέσα σε αυτές τις 3 εβδομάδες μου είχαν κάνει και τομή εδώ στο λαιμό για να βάλουν τη διασωλήνωση, τα πράγματα άρχισαν να καλυτερεύουν, με ξύπνησαν από το κόμμα, αλλά η κατάστασή μου παρέμενε να είναι κρίσιμη. Εμένα δεν μου είχαν πει τίποτα και ίσως να περιγράψω κάποια άλλη φορά το τι θυμόμουν όσο βρισκόμουν μέσα σε αυτό το τεχνικό κόμμα, την τεχνητή καταστολή. Αλλά θα σας πω το εξής: γιατί ο Θεός επέτρεψε να μπω, γιατί ο Θεός επέτρεψε να περάσω τόσο άσχημα. Το θέμα είναι ότι εγώ είχα εσφαλμένη εντύπωση για το τι σημαίνει ο Θεός παρέχει ασφάλεια. Είχα λανθασμένη εικόνα το τι σημαίνει ακριβώς ασφάλεια. Ήξερα ότι ο Θεός παρέχει ασφάλεια, αλλά δεν ήξερα πώς την παρέχει. Είχα διαβάσει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που βρισκόταν μέσα στη φυλακή και φώναζε στον Ηρώδη και τελικά έχασε το κεφάλι του, και είχα καταλάβει ότι η ασφάλεια δεν είναι να είσαι ασφαλής με την έννοια ότι πας καλά στην υγεία, δεν βρίσκεσαι μέσα σε ένα κελί. Το ήξερα αυτό. Ήξερα επίσης και την περίπτωση του Στέφανου του Πρωτομάρτυρα, ότι ασφάλεια δεν σημαίνει για τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο να τη γλίτωνε από το δικαστήριο των εχθρών του, τον Σανχεντρίν, 70-72 άτομα, και δεν έκλεισε το στόμα του ακόμη και όταν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται περί ζωής ή θανάτου. Δεν περίμενε από τον Κύριο να τον σώσει, υπό την έννοια να τον βγάλει από εκεί, αλλά ο Κύριος τον έσωσε από το να ογκογκλήσει ενάντια του προσώπου του Θεού. Αυτή είναι η προστασία που μας χαρίζει ο Θεός. Ο Θεός μας χαρίζει προστασία στο πνεύμα να μην βλαστημήσουμε ενάντια σε έναν Θεό ο οποίος στην πραγματικότητα είναι αγαθός. Ούτε στον Ιωάννη επέτρεψε ο Θεός να βλασφημίσει το όνομα του Κυρίου. Η ασφάλεια που παρήχε στον Ιωάννη, τον πρόδρομο, ήταν ότι φύλαξε και προστάτεψε όλη του την ύπαρξη να μην θεωρήσει εγκατάλειψη αυτό που ο ίδιος νόμιζε ότι ήταν εγκατάλειψη ίσως. Και μάλιστα όταν τον δολοφονούσανε και του κόψανε το κεφάλι, το ξέρουμε πολύ καλά. Τι λέτε να αισθανόταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος όταν ακούμπησε το στιλέτο για πρώτη φορά στο λαιμό του και άρχισε να τον κόβουνε σιγά σιγά το λαιμό του, Ο Θεός τον προστάτευσε να μην βλασφημίσει το όνομα του Κυρίου, αλλά να βλασφημίσει, δική μου σκέψη αυτή, αυτούς οι οποίοι πραγματικά είναι οι κακοί και οι μοχθηροί. Ο Ηρώδης και όλο το συνάφι και φυσικά η Δαλιδά κτλ. Ποιο όμως είναι το νόημα? Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε την περίοδο του πρόδρομου, του Ιωάννη, αλλά και την περίπτωση του Στέφανου. Έδωσαν τη ζωή τους, έδωσαν τη ζωή τους και ο Θεός τους προστάτευσε για να μην βλασφημίσουν ενάντια σε έναν Θεό που δεν αξίζει βλασφημίας, αλλά ημνολογίας. Στο κρεβάτι λοιπόν του πόνου σκεφτόμουν, πώς μπορείς να υπηρετήσεις τον Θεό τώρα εδώ? Δεν έχεις δυνάμεις. Έλα όμως που ο Θεός δεν χρειάζεται δυνάμεις να τον υπηρετήσεις. Το μήνυμα της σωτηρίας είναι τόσο απλό που και ένα μικρό παιδί το καταλαβαίνει και μπορεί να το δώσει. Ακόμη και ο πιο άρρωστος άνθρωπος επάνω στον πλανήτη μπορεί κάλλιστα να δώσει το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Ποιος ήταν ο Χριστός, τι ήρθε να κάνει επάνω στη γη, τι έκανε και τι σημαίνει τετέλεστε, τι σημαίνει ανάληψη, τι σημαίνει ανάσταση και τι σημαίνει στη συνέχεια ανάληψη. Ο Θεός νίκησε τον θάνατο. Αυτό το μήνυμα βέβαια το δίνουμε και ορισμένοι το δέχονται ή δεν το δέχονται. Όμως ο Θεός ήθελε από κάποιους ανθρώπους σε εκείνο το νοσοκομείο να το ακούσουν από μία θέση στην οποία χρειαζόταν ένα άτομο να την πάρει. Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση ήμουν εγώ και το θεωρώ τιμή μου, να σας πω την αλήθεια. Παρόλο που δεν μου ήταν καθόλου ευχάριστο και ούτε θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτή τη θέση, εάν όμως ο Θεός το επιτρέψει, τότε θα μου δώσει και τη δύναμη να μην τον βλασφημίσω. Βάζει το ψυχή μου απέναντί μου για να το πετύχω αυτό και λέω στην ψυχή μου: ψυχή, πρόσεχε. Μην πεις κάποια λέξη ενάντια στο Θεό. Ο Θεός δεν θα αποδείξει τώρα σε σένα
άμα θα θεραπευτήσει ή όχι την καλοσύνη του. Ο Θεός την απέδειξε την καλοσύνη του επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, όταν πλήρωνε με το χείρι στο τρόπο τις δικές σου τις ανομίες και τις παρανομίες για να σε φέρει κοντά του, να σε φέρει μέσα στην αιωνιότητα. Αυτό είναι κάτι αναμφισβήτητο. Είναι ένα γεγονός ιστορικά αναντήρητο, αδιάσυστο. Δεν αλλάζει και ούτε και τα συμπεράσματα που ξεπηδούν μέσα από αυτό το γεγονός, το τεράστιο στην πλανήτη Γη και το τεράστιο σε ολόκληρο και το παγκόσμιο σύμπαν, αλλά και το πνευματικό σύμπαν. Λοιπόν, δώσε το μήνυμα του Ευαγγελίου, έστω και από αυτή τη θέση. Όχι έστω. Μάλιστα πάνω μέσα σε αυτή τη σχέση. Και έτσι λοιπόν αντιλήφθηκα ότι η αδυναμία έγινε δύναμη. Και όλους αυτούς τους γιατρούς και τους νοσοκόμους και τους νοσοκόμους που με έφερε αυτός σε επαφή και που άκουσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου, άξιζε τον κόπο. Γιατί ο Χριστός αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούμε να του δώσουμε εμείς οι άνθρωποι. Όχι εγώ. Εμείς οι άνθρωποι όλων των εποχών, όλων των κατορθωμάτων, όλα μαζί να τα βάλουμε, δεν αξίζουν τόσο πολύ όσο άξιζε ο θάνατος και η ζωή του Ιησού Χριστού. Δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο. Είναι η ζωή του Ιησού Χριστού, η προσωπικότητα του Χριστού είναι ασύγκριτη. Όπως και να το δούμε, είναι αιώνια. Ωραία. Και έτσι λοιπόν μέσα σε αυτή τη φάση έδινα τις μικρές αυτές προτάσεις που μπορούσα, που έδινε ο Θεός στις δυνάμεις και έλεγα στους ανθρώπους. Μπορείτε να φανταστείτε την αντίδραση και τη σκέψη αυτών των ανθρώπων. Ο Θεός ήθελε από κάποιον να περάσει μέσα από αυτό το τούνελ, μέσα από αυτό το κανάλι, μέσα από αυτή τη δυσκολία, για να ακούσουν μερικοί άνθρωποι, γιατροί, νοσοκόμοι κτλ. Ή ακόμη και άνθρωποι που με ξέρουν και δεν του είδα, ας πούμε, όλο αυτό το διάστημα, και να πούνε: Για κοίταξε να δει, και να αναρωτηθούν. Μάλιστα. Και άξιζε τον κόπο όλη αυτή η περιπέτεια να μπει εσύ μέσα στον κίνδυνο του θανάτου. Και που βέβαια άξιζε. Γιατί το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν είναι οποιοδήποτε μήνυμα. Είναι το σημαντικότερο, το υψηλότερο μήνυμα που μπορεί ο άνθρωπο να ακούσει. Γιατί έχει τα υψηλότερα και σημαντικότερα συνεπάγωγα, τα συμπεράσματα. Αυτό που ξεπηδάει μέσα από αυτό το μήνυμα είναι κάτι αιώνιο. Ο άνθρωπος βγαίνει μέσα από την προσωρινότητα και μπαίνει μέσα στην αιωνιότητα. Ο Χριστός μιλούσε για τις αμαρτίες μου. Άρα ο Χριστός δεν συγχωρεί μόνο, αλλά συγχώρεσε στο παρελθόν. Άρα ο δρόμος για τον ουρανό είναι ανοιχτός. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε: Εγώ είμαι ο οδός, εγώ είμαι η πόρτα, εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση και όλα τα άλλα που είπε. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ασφάλεια δεν είναι να είμαστε υγιείς, ασφάλεια δεν είναι να είμαστε άρρωστοι και να μας κάνει ο Θεός καλά για να πούμε δόξα τω Θεώ με έκανε καλά, όχι. Ασφάλεια είναι σε οποιαδήποτε περίσταση της ζωής μας να λέμε ο Θεός γνωρίζει, να σκεφτόμαστε. Ο Θεός δεν θα αποδείξει τώρα η καλοσύνη του στο τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση τη συγκεκριμένη τη δική μου, αλλά έχει ήδη αποδείξει. Εγώ μένει μόνο να το αποδεκτώ και να θελήσω μέσα σε αυτή την περίσταση που ο Θεός μου τοποθέτησε, σε ένα κρεβάτι, στην εντατική, στο κόμμα κτλ., να το χρησιμοποιήσω για τη δόξα του και μάλιστα με τις δικές του δυνάμεις. Γιατί είναι αυτό κατόρθωμα? Όχι. Αυτό είναι ένα χρέος το οποίο του οφείλουμε και το οποίο και πάλι εκείνος μας χαρίζει τις δυνάμεις για να το πραγματοποιήσουμε. Όταν λοιπόν λιποθύμησα σε κάποια στιγμή, καθώς έκανα μια αφήγηση όσον αφορά την αναγέννηση στο Ιωάννη 3, αλλά και τη συζήτηση που είχε κατόπιν στο επόμενο κεφάλαιο 4 με τη Σαμαρίτισσα, λιποθύμησα σε αυτή τη συζήτηση πάνω. Δεν μπορούσα να μιλήσω παραπάνω. Λοιπόν, ο Θεός, τι θα έπρεπε να πω για το Θεό εκείνη την ώρα, ότι τι κρίμα που ο Θεός με σταμάτησε τώρα που ήθελα να πω κτλ. Όχι. Ο Θεός ξέρει αυτός που ακούει, με τι καρδιά ακούει, πόσο ακούει, τι χρειάζεται να ακούει, και μας πηγαίνει μόνο μέχρι εκεί που εμείς είμαστε διαθετημένοι να πάμε. Γι' αυτό λοιπόν ας μην τον λησμονούμε ότι ο Θεός κρατάει τα πάντα υπό τον έλεγχό του. Με προστάτευσε ο Κύριος. Η προστασία που μου χάρισε ήταν να μην αφήσω τον εαυτό μου να σκεφτεί και να δράσει και να βλασφημίσει ενάντια στον Θεό, αλλά αντιθέτως να τον ευχαριστήσει και να πει: Θεέ μου, χρειάστηκε σε έναν εργάτη. Σε ευχαριστώ για αυτή την θέση που μου χάρισες. Είναι τεράστιο προνόμιο να υποφέρω έστω και αυτό το λίγο σε σύγκριση με το Σταυρό, εννοείται, γιατί έφτασα μέχρι το θάνατο. Σε ευχαριστώ που επέτρεψες να φτάσω μέχρι αυτό το σημείο και ξέρω πολύ καλά ότι αξίζεις περισσότερα
από ό,τι θα μπορέσω μέσα σε μια ολόκληρη αιωνιότητα να σου δώσω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια χαρά!